σας από το γήπεδο της Ριζούπολης σε αυτήν την καλοκαιρινή ημέρα. Σήμερα 11 Μαΐου του 2003. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται για μια θέση στον ήλιο, στον ήλιο της ιστορίας, που για τον Ολυμπιακό θα είναι η επίτευξη ενός άθλου σε εισαγωγικά, ένα σπουδαίο ρεκόρ να κατακτήσει για 7η συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην χώρα μας. Αναμένουμε λοιπόν το σφύριγμα του Γιώργου Μποροβίλου. Χρονόπουλος και Ζήσης η βοηθή του. Το μεγάλο τέρμπι αρχίζει με τον Παναθηναϊκό στην σέντρα. Ο δρόμος για την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού άνοιξε νωρίς. Στο τρίτο λεπτό εκτέλεσε φάουλ του Τζόρτζεβιτς από τα δεξιά. Καρφωτή κεφαλιά από τον Ζιωβάνι που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γκροπολίδη και γράφει έτσι το 0-1. Φάση στην οποία τραυματίστηκε ελαφρά ο Βραζιλιάνος ως Ολυμπιακό αφού συγκρούστηκε στον αέρα με τον Μπασινά. Έκτο λεπτό, νέα αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού, κλέβει την μπάλα ο Ζιωβάνι. Νέα σέντρα Τζόρτζεβιτς, μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Χούτος με τον Τακουνάκι. Η μπάλα σώνεται στα πόδια του Στέλιου Ανακόπουλου, ο οποίος με σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή θα γράψει το 2-0, δίνοντας έτσι ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τρίτο λεπτό της επανάληψης συγκεκριμένα, κεφαλιά από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο και 3-0 για τον Ολυμπιακό και πάλι μετά από σέντρα του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Προσπάθησε εδώ με μια κεφαλιά από τον Φίσα, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Κατεργιαννάκης, απειλήθηκε ένα επεισόδιο ανάμεσα στον Άντζα και τον Κυριάκο. Τριπλή ευκαιρία στη φάση αυτή για τον Ολυμπιακό, στο 74 πρώτο σούτ από τον Ζέντερμπεργκ. Η φάση συνεχίζεται, δεύτερη προσπάθεια του Γιωβάνι, αποκρούει και πάλι ο Νικοπολίδης, το σούτ συνέχεια εντυπωσιακό από τον Γιαννακόπουλο, στέλνει την μπάλα έξω. Σε μια ακόμη ευκαιρία ο Ολυμπιακός μετά από ωραία πάσα του Τζόρτζεβιτς και ωραία κίνηση στο Φορίκου, το σούτ πάνω στον Νικοπολίδη. Αυτή ήταν η τελευταία αξιόλογη φάση του αγώνα, το σφύριγμα της λήξης από τον κύριο Μποροβίλο που βρήκε βέβαια τους παίκτες Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν εξαλά.